και δεν μπορείτε να τα ακούσετε, αλλά εγώ θα τα βγάλω κάποια στιγμή. Θα γράψω κάτι, δεν ξέρω. Θα κάνω μια εκπομπή έκτακτη. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν σε όλο αυτό το σκηνικό με την Κατερίνα και τον MVP και τη Ροδάντη. Θέλεις λίγο να μας το εξηγήσεις? Ναι, φυσικά. Γιατί νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν αυτά που είπες. Δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκαν, αλλά εγώ αυτό που είπα και τότε, αυτό θα πω και τώρα, γιατί αυτή είναι η άποψή μου και η γνώμη μου και γι' αυτό και την εξέφρασα. Περί φιλίας, νομίζω το είπα και πριν, ότι η φιλία είναι πολύ ιερό πράγμα και με την Κατερίνα ήμασταν γνωστοί. Και στην τελική, ένας φίλος, αν ήμασταν φίλοι, θα έρχονταν και θα έλεγε ότι ξέρεις τι, ήταν έτσι και έτσι τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Και αμέσως, όχι μετά από πολύ καιρό. Γιατί η Ροδάντη είχε σίγουρα 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που είχε αποχωρήσει ήδη από το παιχνίδι. Και την Κατερίνα, εγώ την έπιασα και της είπα ότι τι γίνεται. Γιατί? Εσύ την έπιασες για κάτι άλλο από ό,τι είδαμε στη συνέντευξή σου, για κάποιο άλλο θέμα. Ναι, για και κάποιο προέκυψε. Άλλο θέμα. Και πάνω σε αυτό μετά μίλησα για αυτό το θέμα που ήθελα. Και μετά η Κατερίνα μου είπε και αυτό το παράπονό της. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Εγώ, αν είχα κάποιο πρόβλημα προσωπικό ή με ενοχλούσε κάτι, θα το έλεγα απευθείας από τη στιγμή, αν κάποιον θεωρούσα και φίλο. Πώς σου φαίνεται η Κατερίνα γενικά με στο παιχνίδι? Φαντάζομαι ότι και εσύ τώρα τη γνώρισες καλύτερα την Κατερίνα, ναι, παρότι ναι, ναι, που την ήξερες. Και είχα εδώ και αρκετά χρόνια κιόλας. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ κανέναν, ναι. Δεν συνηθίζω να το κάνω. Από αυτό που είδες μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας, ένας έντονος χαρακτήρας. Εντάξει, και πάνω στο παιχνίδι πολλές φορές μπορεί να λειτουργούμε και με λίγο περισσότερη ένταση. Ή να λέμε κάποια πράγματα που μετά να τα μετανιώσουμε, που να μην θέλαμε να τα πούμε. Αυτό ισχύει και για σένα? Έχεις και εσύ πει πράγματα μέσα στο παιχνίδι που πάνω στην ένταση της στιγμής ή του αγώνα μετά τα μετάνιωσες? Συνήθως δεν μετανιώνω για πράγματα τα οποία έχω πει, γιατί δεν γίνεται να αλλάξουν κιόλας, αλλά... Ναι, αλλά μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη ή να τα ξανασκεφτείς. Εννοείται. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε και πάνω στον νευρασμό ψυχικής ορμής μπορεί κάποια στιγμή να... Τι μπορείς να θυμηθείς από πράγματα που είπες που δεν τα μετάνιωσες την επόμενη στιγμή, πάνω στην έντασή σου? Νομίζω δεν υπήρχε και λόγος, δεν χρειαζόταν κιόλας. Να πω και στο Τζίλι τότε, Τζίλι Γιάννη, τελευταία σου. Δηλαδή που με είχε κάνει αυτό το πράγμα. Εμένα, ας πούμε, με ενόχλησε προσωπικά. Αλλά να ολοκληρώσω λίγο... Για την Κατερίνα. Για την Κατερίνα. Ναι. Αυτό που είχα πει ότι η Κατερίνα είναι μια πάρα πολύ δυνατή παίκτρια, τον γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Φυσικά. Στις γυναίκες, έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Απλά, αυτό που ανέφερα εκείνη τη στιγμή, όταν το είχα αναφέρει, ήταν γιατί είδαμε ότι αποχώρησε η Ροδάνθη, που ήταν λίγο πιο κάτω αγωνιστικά, προφανώς, έτσι, από την Κατερίνα. Και όταν αποχώρησε, είδαμε ότι είχε αντιμετωπίσει μια πολύ δυνατή παίκτρια που ήταν από την ομάδα μου, την Εύη, και είχε ανωδική πορεία. Και έχασε το τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας για εκείνη τη βδομάδα. Και αυτό που το είχα πει γιατί ήθελα να ανεβάσω την Εύη. Να πάρει τα πάνω της κι άλλο. Δεν το είπα ότι.